Ιατρικά Μονοπάτια με τον Στέκο Καϊαδάκη. Μια εκπομπή η οποία είναι παραγωγή του περιόδικα.gr και των δημοσιογράφων Στάδια για Παπά. Στην εκπομπή αυτή θα συζητάμε για εικαστικά θέματα όπως η ζωγραφική, η εκλεπτική, οι εικαστικές κατασκευές, δημιουργική φωτογραφία καθώς και αφιερώματα σε μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες. Κάθε φορά θα έχουμε ένα εκλεκτό προσκεκλημένο με τον οποίο θα συζητάμε τα θέματα της εκπομπής. Σήμερα όμως έχουμε δύο προσκεκλημένους, μιας και το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον τόσο από εικαστικής άποψης όσο και από περιβαλλοντικής. Οι καλεσμένοι μας λοιπόν σήμερα είναι ο Κοσμάς Γλύκας και η Αναστασία Νικολάου και οι δύο εικαστικοί με τους οποίους θα συζητήσουμε το θέμα του upcycling, δηλαδή την αναβαθμισμένη ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Κοσμά και Αναστασία, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, Κοσμά, με σένα και θέλουμε να μας πεις, να δώσουμε μία εικόνα στον κόσμο τι ακριβώς είναι αυτή η λέξη upcycling, πέρα από την αναβαθμισμένη ανακύκλωση την οποία προανάφερα. Δώσε μας μια γενική εικόνα για να μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό και ποια τα ωφέλη στο περιβάλλον και αν όντως βοηθάει στη μείωση του ανθρακτικού αποτυπώματος. Λοιπόν, το upcycling έχει ξεκινήσει από το εξωτερικό βέβαια, που είναι πολύ πιο μπροστά σε όλα οι άνθρωποι. Σαν ορισμός, τις περισσότερες φορές αναφέρεται ότι δημιουργούμε ένα αντικείμενο, κυρίως χρηστικό αντικείμενο, από άλλα αντικείμενα ή υλικά που ήταν για πέταμα. Και η αξία αυτού του αντικειμένου είναι πολύ περισσότερη από τα υλικά ή τα αντικείμενα που το φτιάξαμε. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε ένα, ας πούμε, ξύλινο πατζούρι που βλέπουμε τώρα πια επειδή γίνονται συνέχεια ανακαινήσεις. Εσύ βλέπεις ένα ξύλινο πατζούρι που θα πήγαινε στα σκουπίδια, κάποιος το παίρνει και το φτιάχνει μια ραφιέρα. Άρα μπορεί να πουληθεί, μπορεί να γίνει πιο ωραίο σίγουρα και έχει σίγουρα μια αξία. Δεν πετιέται πρώτα απ' όλα. Και αυτό η αξία του είναι μεγαλύτερη, πάντα είναι upcycling. Ναι, είναι upcycling είναι μεγαλύτερη από την πρωταρχική της μορφή. Ακριβώς. Δηλαδή έχεις κάνει ένα κύκλο up, ας πούμε, μια στροφή παραπάνω, ας πούμε, το έχεις αναπτύξει. Του δώσαμε μεγαλύτερη αξία από την πρωταρχική του μορφή. Ακριβώς. Του δώσαμε μια δεύτερη ευκαιρία και το δημιουργήσαμε κάτι καινούργιο. Αυτό τη δεύτερη ευκαιρία που είπες είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή δεν πετάμε τίποτα και έτσι έχουμε και ένα όφελο στο περιβάλλον, έτσι είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Εμένα είναι αυτό που με χαρακτηρίζει. Δηλαδή όπου πάω, ας πούμε, και στα μέσα είμαι second chance for use. Να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στην επανάχρηση, στην επαναχρησιμοποίηση υλικών και αντικειμένων. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα ότι μειώνονται τα απορρίμματα, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι μείωση των απορριμμάτων. Δεν είμαι και ειδικός να πω, αλλά σίγουρα όταν βρίσκουμε κάποια τέτοια αντικείμενα που θα πηγαίνανε πραγματικά στα σκουπίδια, μπορούμε με 2-3 κινήσεις, ίσως και περισσότερες, να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Σίγουρα αυτό βοηθάει στην μείωση των απορριμμάτων. Στο upcycling κυρίως χρησιμοποιούνται στέρεα αντικείμενα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, υπολείμματα φαγητών. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είναι κάτι, να υπάρχει μια υπόσταση και με κάποιες κινήσεις να το αναπτύξουμε λίγο. Οπότε δεν μιλάμε για μια γενική ανακύκλωση. Δηλαδή, έχουμε ακριβώς και την επόμενη ερώτηση που θέλω να κάνω. Ναι. Το upcycling και το recycling. Δηλαδή την αναβαθμισμένη και την υποβαθμισμένη ανακύκλωση. Ναι, το recycling, ας πούμε, συνήθως. Δηλαδή, παίρνουμε το κουτάκι, την κονσέρβα και το ξανακάνουμε πάλι το ίδιο υλικό. Ναι. Το κάνεις κομματάκια, το πολτοποιείς ή το χαρτί και το ξανακάνεις το ίδιο υλικό. Αυτό και είναι το recycling. Δεν γίνεται ποτέ το προηγούμενο που, αυτό που προϋπήρχε. Ναι, το κονσέρβα μπορεί να μην και να γίνει κονσέρβα. Μπορεί να γίνει παράθυρο. Ναι, μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Εδώ με το upcycling, είπαμε, το σημαντικό είναι να δώσουμε παραπάνω αξία, από αυτό που προϋπήρχε. Ακριβώς. Για πες μας λίγο, τι υλικά μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε, αν και είπες μερικά προηγουμένως, όπως το πατζούρι είπες ένα παράδειγμα, αλλά γενικά ένας που θέλει να ασχοληθεί με το upcycling τώρα, πού θα ψάξει να βρει υλικά και τι είναι αυτά που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Είπες ότι τα φαγητά σαφώς το καταλαβαίνουμε ότι είναι υποστοποίηση. Εδώ μιλάμε τώρα όμως για επαναχρησιμοποίηση και να κάνουμε art, το κάνουμε τέχνη. Ναι. Τα περισσότερα στέρεα υλικά, ας πούμε, χρησιμοποιούνται είτε είναι μέταλλο, είτε είναι ξύλο, σε διάφορες μορφές, είτε είναι πλαστικό. Υπάρχει μία κατηγοριοποίηση, ας πούμε, που μπορούμε να το να δώσουμε μια νέα πνοή σε αυτό το υλικό που θα πάρουμε.
Τώρα, συγκεκριμένα παραδείγματα. Αν κάποιος βλέπει στους δρόμους, γιατί εμένα πια αυτό μου έχει γίνει κάτι σαν αιμονή, βλέπω στον δρόμο ότι βλέπω κάδους, βλέπω ότι έχουν ρίξει ο κόσμος κάτω, βλέπω στους κάδους, εκεί τώρα έχω δώσει το ενδιαφέρον μου, στους κάδους των ανακαινήσεων που παίρνουν, ξέρεις, τα φορτηγά. Το τελευταίο καιρό, εγώ ας πούμε προσωπικά, βλέπω τα ξύλινα δοκάρια που βγαίνουν από τις παλιές πόρτες. Αν δείτε δηλαδή ότι γίνεται, είναι γιατί αναβάζουν συνήθως ή PVC ή αλουμίνια καινούργια κουφώματα. Οπότε όλες αυτές οι παλιές πόρτες και τα δοκάρια. Δηλαδή πάντα για τα ξύλινα, έτσι. Για τα ξύλινα, ναι. Όλα αυτά πετάγονται. Μετά πάμε στα παραθυρόφυλλα. Υπάρχει δηλαδή πληθώρα υλικών. Μια ωραία κατασκευή που μου άρεσε από εσένα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Είναι που είχα δει ένα κάδο πλυντηρίου, τον οποίο τον είχε μετατρέψει σε φωτιστικό. Ναι. Μπορεί στην πορεία να το δούμε από τις φωτογραφίες που θα παίζονται. Ναι. Μπορεί στην πορεία να το δούμε. Ναι, δεν έφτασα ακόμα στους κάδους. Είναι η αγαπημένη μου κάδη πλυντηρίων, γιατί έχουν και... είναι πολύ ωραίο σαν πρώτη ύλη. Δεν χρειάζεται και πάρα πολλά. Να κάνω μια παρένθεση ότι εγώ προσπαθώ να μην κάνω πάρα πολλές επεμβάσεις. Δηλαδή, αν είναι να πάρω κάτι και να αρχίσω να κόβω με τον τροχό, μετά να το γυαλίζω, μετά να πρέπει να ξανακολλήσω, τελικά έχω χαλάσει και πιο πολύ ενέργεια, γιατί μιλάμε και για ενέργεια, και έχεις κάνει και πάρα πολλές κινήσεις, κάτι το οποίο προσπαθώ να αποφύγω. Οπότε ο κάδος είναι ένα πολύ ωραίο αντικείμενο που είναι έτοιμο και ας πούμε με τέσσερις ρόδες. Και με ένα ξύλο από πάνω, με ένα δερματίνι, γίνεται καταπληκτικό. Τροχύλατο σκαμπό με αποθηκευτικό χώρο. Μετά, πάρα πολλές χρήσεις του κάδου είναι με φωτιστικά. Ή μπορεί να γίνουν επιδαπέδια, ή να κρεμαστούν από την οροφή του σπιτιού. Με πόδια, πάρα πολλά μπορούν να γίνουν. Και ο κάδος έχει το πολύ ωραίο, συνήθως για φωτιστικό, ότι διαχέεται πολύ όμορφα το φως μέσα από τις σοπές. Και δεν είναι και πάρα πολύ δυνατό το φως και ας πούμε σε κάποιο μπορεί να δείξει ή σε κάποιο μαγαζί ή σε και σε οικιακό χώρο δείχνει πάρα πολύ ωραία. Φαντασία λοιπόν. Ναι, φαντασία. Φαντασία. Είναι η λέξη κλειδί όταν θες να κάνεις upcycling. Είναι αυτό η φαντασία. Ναι. Και μετά είναι το μεράκι. Έτσι, είναι. Ναι. Για να περάσουμε λίγο και εσύ φίλε μας στην Αναστασία. Η Αναστασία φημίζεται για τις κατασκευές που κάνει με υλικά από γυαλάκια παραλίας. Αλλά ας αφήσουμε την Αναστασία να μας πει πώς ακριβώς τα συλλέγει, τι κάνει, τις κατασκευές της. Αναστασία, για πες μας λοιπόν για τη δική σου ανασχόληση με το upcycling. Κυρίως εγώ χρησιμοποίησα, Στέλιο, στην τέχνη μου αμυγός φυσικά υλικά, όπως πέτρα, βότσαλα, συγκλάσεις, μάρμαρα, ξύλο και άλλα. Η πρώτη μου επαφή με επαναχρησιμοποιημένο υλικό είναι τα γνωστά συγκλάσεις, δηλαδή κομμάτια, αποσπασμένα μπουκάλια που τα έχουν πετάξει κυρίως άνθρωποι στην πόρτα, και μπίρας, Heineken, Amstel, Coca-Cola, τα οποία αυτά τα έχει σμιλέψει η θάλασσα με την άμμο, το γυαλί και το κύμα και τον ήλιο. Και τον ήλιο και τα έχει αμοβολήσει, πάβουν να είναι αιχμηρά. Από παιδική συλλογή, από τις βόλτες μου στις παραλίες, κάποια στιγμή ήρθε η ώρα της επαναχρησιμοποίησης. Έχω ανακυκλώσει και επαναχρησιμοποίηση από όλες τις παραλίες της Αττικής. Και τι φτιάχνεις, τελείως ή άνθρωποι φωτιστικά, να το πούμε έτσι, είναι και διακοσμητικά δέντρα. Γλυπτά, φωτιστικά, πίνακες. Καθώς και ψηφιδωτά, δεν κάνω λάθος. Ναι, με την τεχνική του ψηφιδωτού ή μοσαϊκού, όσο είναι γνωστό σε όλους μας. Έτσι μπήκα στην τέχνη με τη χρήση του επαναχρησιμοποιημένου υλικού. Όμως στη συνέχεια ενσωμάτωσα στα έργα μου και άλλα υλικά, πλακάκια, τούβλα, τα οποία ήταν από σπίτια που είχαν κάνει ανακαινήσεις και από κουζίνες, μπάνια, και τα είχαν πετάξει σαν μπάζα στη θάλασσα. Και παρομοίως και αυτά τα είχε σμιλέψει η θάλασσα. Οπότε είναι σαν να ξαναχτίσω κι εγώ. Όχι ένα σπίτι, εγώ ένα έργο. Είσαι ο δημιουργός, είσαι ο νέος, οπότε σαν να χτίζεις, καλά το είπες, σαν να χτίζεις από την αρχή. Ναι. Επίσης, στις παραλίες έχω περισυλλέξει σκουριασμένα κομμάτια μετάλλου,
Που δεν σας κρύβω ότι κάνω σκέψεις σε επόμενα μου έργα να δημιουργήσω και από άλλα υλικά, από ύφασμα, σύρμα, πλαστικό. Α, έχεις σκοπό να το εξελίξεις δηλαδή, δεν μένεις μόνο στο συγκλάσεις, το πας και ένα βήμα παραπέρα. Τα ερεθίσματα είναι πολλά, οπότε είναι καλό να παίζουμε. Τα ερεθίσματα είναι πολλά, γιατί εσύ από ό,τι γνωρίζουμε είσαι γραμμένη και στο εργαστικό επιμελητήριο. Οπότε κάνετε πολύ συχνές δράσεις, είστε πολύ καλλιτέχνες μαζί, ανταλλάσσετε πολλές ιδέες και μέσα από τις εκθέσεις παίρνεις και ιδέες και από άλλους καλλιτέχνες. Νομίζω το εργαστικό επιμελητήριο και οι δράσεις που κάνει βοηθάει ώστε να ανοίξουν λίγο οι ορίζοντες μας. Βοηθάει στο να μπορούμε να δείχνουμε την έκφρασή μας και να συνυπορούμε όλοι μαζί. Αν και ήθελα να πω ότι η τέχνη της επαναχρησιμοποίησης είναι από το κίνημα Νταντεϊσμός. Και έτσι θα φέρω ένα παράδειγμα, παραλληλίζεις ας πούμε τον Κοσμά που κάνει έργα από αντικείμενα, θα τον έλεγα έναν Μαρσέλ Ντισάν, ο οποίος είχε πάρει ένα σκαμνί, είχε τοποθετήσει μία ρόδα ποδηλάτου, αυτό το έκανε έργο, του έδωσε ένα τίτλο άλλο. Το σκαμνί και το ποδήλατο σταμάτησε να έχει την λειτουργικότητα και την πιστικότητά του. Και οπότε ο θεατής άρχισε να βλέπει το έργο με άλλη οπτική γωνία. Νομίζω ότι ο Κοσμάς έχει κάνει έργο από ρόδα ποδηλάτου. Κοσμά, κάνω λάθος? Ναι, έχω κάνει τη ζάδα του ποδηλάτου, την έχω κόψει στη μέση με κάποιες μικρές γωνίες και έφερα ένα φως. Είναι ένα φωτιστικό πολύ ωραίο επιτραπέζιο. Με μια βάση πάλι από ένα πεταμένο σίδερο. Δηλαδή, απλά πράγματα συνδυάζονται και βγαίνουν. Και όπως είπες και προηγουμένως, δεν θες να αλλάξει και η αρχιτεκτονική, θες να φαίνεται η αρχιτεκτονική. Ναι, ναι, ναι. Και η ταλαιπωρία, ας πούμε, που υπάρχει, παίζουν όλα. Παίζουν ρόλο. Θέλω να κάνουμε ένα διάλειμμα και διάλειμμα. Έχει φέρει ο Κοσμάς μαζί του ένα έργο. Μαζί του το έχουμε δώσει στο στούντιο. Το οποίο είναι ένα φωτιστικό από ένα πυροσβεστικό κουρνό. Το οποίο το έχει μετατρέψει σε φωτιστικό και θέλω να το δείξει και να μας το ανάψει κιόλας. Εδώ είναι ο χρονός. Εδώ είναι ο χρονός. Δεν το έχουμε πάλι στην πίστη. Δεν το έχουμε πάλι στην πίστη, ναι. Το οποίο μπορεί να δει ο κόσμος που το έχει αφήσει όπως είναι στην πρωταρχική του κουβή. Αυτό είναι. Δεν έχει πειράξει ούτε καν το χρώμα του χρονού. Και το ξύλο είναι από αποθήκη. Από τον Χειρόνα, ας πούμε, που έχω παλιά ξύλα. Και αυτό το έφερα κιόλας. Αυτό θέλαμε να δείξουμε. Να δείξω ξέρεις, κάτι άλλο. Είναι και φωτιστικό. Να δείξουμε και κάτι άλλο. Ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει, πρέπει να πιάνουν λίγο τα χέρια σου. Είναι αρκετά εύκολο με δύο πράγματα. Εντάξει, να έχεις ένα επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι και ένα τρυπάνι. Αυτό έχω κάνει εγώ εδώ. Ήταν έτοιμες. Οι τρύπες ήταν έτοιμες. Οπότε δίδωσα μόνο το γκρονό πάνω στο ξύλο. Εδώ θέλουμε να μας πεις κοντά επίσης. Πες μας μερικές ιδέες, δηλαδή μας βλέπουν τώρα κάποια παιδιά και θέλουν να κάνουν, θα ασχοληθούν με το upcycling. Κάποιες ιδέες οι οποίες δεν χρειάζεται να έχεις πολλές τεχνικές γνώσεις, δεν χρειάζεται να είσαι μηχανικός για να το κάνεις. Ναι. Απλά αυτό που πες, ένα επαναφορτιζόμενο τραπάνω κατσάβιδο, ίσως και ένα σφυρί, ίσως να είναι τα απαραίτητα. Ένα πριόνι, δεν ούτε σε χρειάζεται, δηλαδή ναι, ούτε να παστατσοδεύεσαι. Αν τα έχεις. Ναι, και πες μας μερικές ιδέες, κάποιοι που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Παίρνουν το ερέθισμα και σας θέλουν να ξεκινήσουν να μετατρέψουν κάποια υλικά τα οποία είναι απορρίμματα για κάποιους σε τέχνη. Πριν να πάμε στα απορρίμματα, πάρα πολύ πρέπει να δούμε σε παλιά πατάρια, σε εξοχικά, στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς, υπάρχουν πράγματα που τα βλέπεις και λες, α, τι είναι αυτό. Κι όμως, λοιπόν, αν βρείτε παλιά παιχνίδια στο πατάρι, οι βασικές ιδέες είναι ότι αυτά που βρίσκουμε συνήθως θα κάνουμε ένα φωτιστικό, θα τα κάνουμε ένα τραπέζι, μια κρεμάστρα. Δεν μπορούν να γίνουν τα πάντα, εκτός αν πάμε σε πιο μεγάλες κατασκευές, που μπορούμε ας πούμε, να κάνουμε και ένα τραπέζι από φτερά αεροπλάνο. Γίνονται πολλά πράγματα. Το έχω δει αυτό. Ναι. Το θυμάμαι και ήταν, υπήρχε ένα κλαμπ τώρα στην εποχή τη δικιά μας, το αεροδρόμιο. Ναι. Αν το θυμάσαι, ήταν στην Γλυφάδα, το οποίο μιλάμε δεκαετία του 80,
Το μπαρ ήταν όλο από φτερά αεροπλάνου, είχαν επαναχρησιμοποιηθεί. Τα καθίσματα ήταν, τα μπαρ ήταν από καρέκλες των πιλότων. Είχε χρησιμοποιηθεί, δηλαδή ολόκληρο το αεροπλάνο είχε χρησιμοποιηθεί για τη διακόσμηση. Και κρατά την ιδέα, δηλαδή τη βασική ιδέα, είδε και κάνει και τον μπαρ, κάνει και τι καρέκλε, τα κάνει όλα με όλα βασική ιδέα. Όλα αυτό το αεροπλάνο το οποίο διαλύθηκε και έγινε ένα κλαμπ μέσα από τα ξαρτέματα του αεροπλάνου. Τι μου θύμισε τώρα 30 χρόνια πίσω. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα, μπορεί να βρει παλιά Playmobil ή παλιά στρατιωτάκια. Τα κολλά με, με τη ζεστή κόλλα, ξέρω εγώ, με ένα πιστολάκι που κάνει 10 ευρώ, τα βάφει με ένα σπρέι και κάνει ένα φωτιστικό. Αυτό που είπα πριν με τα παραθυρόφυλλα, λέω γιατί είναι πράγματα που κυκλοφορούν και πάρα πολύ έτσι. Δηλαδή, αν δείτε στους δρόμους, είναι γεμάτα ξύλα, συνέχεια πεταμένα παντού. Το παραθυρόφυλλο λοιπόν γίνεται μια πολύ γωνιακή ραφιέρα. Ένα παραβάν μπορεί να γίνει. Ένα παραβάν, ακριβώς. Εγώ προσωπικά επειδή μαζεύω παραθυρόφυλλα, εγώ τα κάνω πίνακες σαν ζωγράφος. Μπράβο, και εσύ έχεις κάνει κάτι πολύ ωραίο. Ναι, τα έχω δει. Και αυτό που είπαμε και πριν, ότι κρατάνε και το χαρακτήρα και την ιστορία τους. Ναι, και το παντζούρι είναι. Ακριβώς. Έχω δει και πολλές εφαρμογές παντζούρια σε τραπέζια. Σε τραπέζια, μετά θέλω αυτό να πω. Μπορεί να γίνουν πάγκος. Δηλαδή να κόψεις τα δύο. Να τον κόψεις σε δύο κομμάτια και πάνω να βάλεις ένα άλλο ξύλο χοντρό, ας πούμε, και τον κάνεις πάγκο. Για εξωτερικό και το σημαντικό του ρόλου για εσωτερικό. Ότι αυτό το παντζούρι, αυτό το τραπέζι κουβαλάει την ιστορία. Ναι, ναι. 50% χρόνων ότι είναι ένα απομινάρι από το σπίτι του παππού της. Ακριβώς. Και αν είναι δικό σου, παίζει ένα δικό σου. Έχει συναισθηματικό ρόλο. Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης τι άλλο, βλέπουμε παλιούς δίσκους που έχουμε ή δισκάκια ή δισκέτες, πάρα πολλές παλιές δισκέτες. Είναι δίσκους σερβίρεσματος. Όχι, δίσκους 45 στροφών. Έχουμε και πάρα πολλούς, γιατί μόνο και παλιούς ηλέκτρες. Ναι. Πες και μια ιδέα, αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Πάλι συνήθως τι κάνουνε, ή το κόβεις και κάνεις μια μορφή, πώς να το σαν στένσιλ, ας πούμε, μπορείς να το και κάνεις μια μορφή και μπορείς να τον βάψεις και λίγο. Το άλλο με τις δισκέτες. Σαν διακοσμητικό. Και ρολόγι είναι γι' αυτό. Ή τις δίσκες και τους κάνουν ρολόγια. Και ρολόγια, ναι, και ρολόγια, αλλά και διακοσμητικό μπορεί να γίνει. Με τις δισκέτες, πάλι με κόλλα, με θερμόκολλα, δισκετούλες, τις κάνουμε ένα τετράγωνο, πάλι ένα φωτιστικό το κάνουμε. Είναι πράγματα που θα πετάγαμε και κάνεις κάτι και είναι και εντυπωσιακό. Ο άλλος το βλέπει, ξεκινάς μια συζήτηση. Είναι ωραία. Μετά σε πιο μεγάλα, πάμε σε πιο μεγάλα αντικείμενα, υπάρχουν και άλλα που μπορεί να γίνουν. Εγώ δεν ασχολούμαι με πολύ μικρά, δεν μπορώ ούτε κάνω κάτι με τα τροπές που λένε, ξέρω εγώ, βρήκαμε ένα κουτί παπουτσιών, το κάνουμε κάτι. Δεν μπορώ και τα υλικά αυτά δεν. Το υλικό είναι να είναι και ευχάριστο, ναι, σε σένα. Γιατί εμένα μου αρέσει το θαλασσό ξύλο. Εγώ το σίδερο, ας πούμε, παρόλο που η προηγούμενη δουλειά μου και να κάνει με σίδερο, προτιμώ το ξύλο. Δηλαδή κάνω πολλές κατασκευές με θαλασσόξυλα. Είναι ακριβώς τι υλικό, είναι φιλικό προς τον κάθε καλλιτέχνη. Έτσι είναι, εσένα σ' αρέσει το σίδερο. Εγώ Αναστασία, σ' αρέσει τα γυαλάκια της παραλίας. Είχα ξεκινήσει με το ξύλο, μου άρεσε πολύ, αλλά τώρα που αρχίζω και ανακαλύπτω τη γοητεία του μετάλλου, που εσύ δεν ξέρεις ακόμα καλύτερα. Ναι, το καταλαβαίνω. Με τις ηλεκτροκολλήσεις, να τρυπάς το μέταλλο. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει. Είναι. Υπάρχει και μια δυσκολία και μου αρέσει αυτό. Και πώς θα το κάνεις, που θα το σκεφτείς. Έχω περάσει βράδυ ατελείωτα, ας πούμε, να σκέφτομαι. Έχω βρει αυτό και το άλλο. Είναι οι περισσότερες λύσεις, το έχω πει και σε μια άλλη φορά, έρχονται στο μυαλό την ώρα που πας να κοιμηθείς. Ξυπνάς το πρωί και έχεις δώσει τη λύση. Έχω δώσει τη λύση. Πώς θα το κατασκευάσεις. Ξυπνάς το πρωί αυτό που λες και λέω, άμα αν είχα αυτό και το άλλο. Και δεν μπορούσα να τα ενώσω και λέω, το σκέφτηκα. Αλλά ξοδεύεις ώρες τώρα, αλλά εντάξει. Είναι ο καθένας τι του αρέσει. Ο καλύτερος δάσκαλος, το λένε όλοι οι δάσκαλοι, είναι ο εαυτός μας. Γιατί δουλεύοντας θα βρεις λύσεις. Ναι. Θα σου δώσω εγώ μια φορά τη λύση, ο δάσκαλος. Θα σου δώσω η δεύτερη φορά, την τρίτη όμως δεν μπορείς συνέχεια να παίρνεις το δάσκαλο τηλέφωνο, το μάστορα. Πρέπει εσύ να γίνεις μάστορας, πρέπει εσύ να γίνεις δάσκαλος, πρέπει εσύ να οδηγήσεις τον εαυτό σου, τον καλλιτέχνη που έχεις μέσα σου, να τον βγάλεις και να βρεις τον τρόπο και τον δρόμο ώστε να φτιάξεις αυτό που έχεις φανταστεί. Έτσι, ναι. Γιατί παρόλο βλέπει ένα παντζούρι, το βλέπει για πέταμα, για ένα σκουπίδι, και όλο βλέπει ένα πίνακα ή βλέπει ένα τραπέζι. Εγώ έτσι πλέον βλέπω. Δηλαδή προχωράω και μαζεύω θαλασσόξυλα. Ναι. Δεν βλέπω θαλασσόξυλα, αλλά ένα φωτιστικό λέω. Ένα σκατρέφτη λέω. Και δηλαδή βλέπω ήδη από το ξύλο, από τη μορφή του ξύλου, βλέπω ήδη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ναι. Φαντάζομαι το ίδιο και εσύ, το ίδιο και η Αναστασία που μαζεύει τα γυαλάκια. Βλέπουμε την επόμενη μορφή που θα πάρει αυτό που μαζεύουμε. Εδώ θέλω να πούμε λίγο και ότι το upcycling στην ουσία στη ζωή μας ό,τι έχουμε κάνει. Αν πάμε λίγο πίσω στα παιδικά μας χρόνια, δεν υπάρχει ένα παιδάκι που δεν έχει κάνει
upcycling. Για, πες μας ένα παράδειγμα, θέλω να τα φέρω εγώ. Για το παράδειγμα, ξεκινούμε το κλασικό με την κοσερβούλα που την μετατρέπαμε σε γλαστρούλα. Το μάθαμε στο σχολείο. Ή σε καραβάκι, ας πούμε, μπορούσε να γίνει και το κοσερβοπούτι. Ή τα παλιά, τώρα δεν κυκλοφορούν πια πάρα πολύ, τα μπισκότα που ήταν τα τσίγκινα, τα κουτιά, τα στρογγυλά, με το καπάκι από πάνω. Το έβαφες και έβαζες μετά, ξέρω εγώ, μπορούσα να βάζεις μέσα τα παιχνίδια σου. Είναι ένα πρώτο είδος upcycling. Αυτά τα παιδιά δεν στερούνται από φαντασία. Ναι. Ειδικά τα δικά μας χρόνια, τα πιο παλιά, που τα παιχνίδια ήταν και λίγο δυσέβρετα, τα πάντα τα κάναμε παιχνίδι. Και το εδώ θα πω το αγαπημένο μου παιχνίδι ήταν η κούτα από τα γάλατα, το την κάναμε μαξάκι. Χωρίς ρόδες, με ένα σκηνή και το τραβάγαμε. Αυτό δεν είναι ένα δείγμα upcycling. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Τα παιδιά έχουν τρελή φαντασία, τα πάντα τα κάνουν παιχνίδι. Δεν είναι τώρα που είναι όλα έτοιμα και έχει πάψει φαντασία των παιδιών. Όταν δεν έχει, πρέπει να ανακαλύψεις. Το μυαλό γεννάει. Έτσι είναι. Ακριβώς. Επειδή το μυαλό γεννάει και το δικό σου το μυαλό γεννάει, να πούμε ότι ήσουν και ο εμπνευστής, γιατί το μυαλό γεννάει συνέχεια και πρέπει να βγάζει ιδέες. Ευνέστηκες λοιπόν να συγκεντρωθούμε μια ομάδα ανθρώπων και να την ονομάσουμε Greek Upcycles. Εντάξει, ήσουν εσύ που έχει την ιδέα. Εσύ, εγώ και η Αναστασία δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα, αλλά θέλω να πεις εσύ για ποιο λόγο το εμπνεύστηκες και ποια είναι τα σχέδια, τα μελλοντικά για αυτή την ομάδα. Και ήδη έχουμε κάνει μια δράση, αλλά θα αφήνω να μας τα πεις εσύ, γιατί είσαι καλεσμένος μας. Ναι. Αφορμή στάθηκε η έκθεση που έγινε πέρσι και πρέπει να το πούμε και αυτό. Πέρσι για πρώτη φορά η Περιφέρεια Αττικής έκανε μια πολύ μεγάλη έκθεση Trash Art. Ήταν η πρώτη φορά που γινόταν αυτό στην Ελλάδα. Εκεί βρεθήκαμε εγώ και η Αναστασία και μέσω γνωριμιών ήρθες και εσύ, αλλά έχουμε ταιριάξει σαν άνθρωποι και προσπαθούμε να γίνουμε ομάδα, γιατί η δυσκολία πάντα το να προσπαθείς κάτι μόνος σου, κάτι που είναι εντελώς καινούριο, ειδικά στην Ελλάδα, να το προχωρήσεις, επειδή βλέπω και άλλες προσπάθειες που γίνονται, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ήταν σίγουρα πολύ καλύτερα να ενωθούμε, να είμαστε μαζί και είναι διαφορετική η φωνή που έχεις. Όταν είσαι τρία άτομα, τέσσερα, πέντε άτομα, όταν έχεις περισσότερα... Τρεις ξεκινήσαμε, μπορεί να γίνουμε πέντε, μπορεί να γίνουμε και 15. Έτσι, αρκεί να είμαστε ενωμένοι και να ταιριάζουμε σαν ανθρώποι, βασικά, έτσι είναι. Ακριβώς. Σαν καλλιτέχνες, να μην υπάρχει υπεροψία, τα έχουμε δει αυτά και να υπάρχει μία... Αρμονία, στην συμβίωση. Το πρώτο μεγάλο βήμα που έγινε ήταν τον Μάρτιο. Συμμετείχαμε σε μια πολύ μεγάλη έκθεση στη Verde Tech που έγινε στην Παιανία για 4 μέρες. Εκεί ήταν διεθνής έκθεση, είχαν έρθει και από το εξωτερικό, που είχε να κάνει σχέση με την πράσινη οικονομία και την ανάπτυξη. Είχαμε μιλήσει με τους διοργανωτές και μπορέσαμε, πήραμε ένα μικρό χώρο. Που ήταν εντελώς διαφορετικό από το πνεύμα της έκθεσης. Πηγαίναν εκεί επιχειρηματίες για να κλείσουν δουλειές και εμείς είμαστε στον χώρο μας. Και μια στιγμή, ναι. Όλοι περνάγανε και όλοι περνάγανε, φωτογραφήθηκαν, ναι. Και δώσαμε μια διαφορετική νότα ότι αυτά που πετάγανε ή αυτά που πρεσβεύει η πράσινη οικονομία, εμείς το είχαμε κάνει τέχνη. Και ήταν πολύ σημαντικό. Έχουμε κάνει κάποιες άλλες ενέργειες και περιμένουμε και τα αποτελέσματα αυτά εντός των επόμενων μηνών να δούμε. Νομίζω ότι ήρθαν αρκετές προτάσεις, έτσι είναι, και από δήμους, και από πολλούς φορείς, οποίοι θέλουν να φιλοξενήσουν μια τέτοια έκθεση ως κυκλική οικονομία, έτσι είναι, δεν είναι το ακριβώς. Και θέλουν να ευαισθητοποιήσουν και τα παιδιά, έτσι είναι, γιατί τα παιδιά, δεν ξεχνάμε ότι είναι το μέλλον. Και όταν τους δείχνεις τέτοια ερεθίσματα, ουσιαστικά είσαι ένα μέλος της παιδείας τους. Όταν τους δείχνεις λοιπόν ότι τίποτα δεν πάει χαμένο και second hand και δεύτερη ευκαιρία, όπως είπες, δίνουμε μια ευκαιρία στο πατζούρι, στον κάδο και τον κάνουμε ένα έργο τέχνης. Όχι απλά το δίνουμε μια άλλη, το κάνουμε ένα έργο τέχνης και έχει πολύ μεγάλη αξία. Και όταν αυτό το πράγμα το βλέπουν τα παιδιά, τότε μιλάμε για. Έχεις κάνει κάτι σημαντικό. Δεν περιμένεις να γίνει κάτι. Έτσι γενικά, έχεις κάνει εσύ ένα βήμα. Τους έχεις μιλήσει έτσι στο μυαλό τους, τους δίνεις το ερέθισμα. Και προχωρά. Δηλαδή, βλέπω τα παιδιά μου ότι ξέρεις, μου λένε: Α, μπαμπά, τι θα κάνεις τώρα. Βλέπουν και πολλές φορές μου έχουν πει ιδέες αυτό που έχεις βρει να το κάνεις
κάτι άλλο, ας πούμε, από αυτό που σκεφτόμουν ή σε σχέση με τα χρώματα, γιατί και με τα χρώματα εγώ λίγο δεν το πάω και πολύ καλά, αυτό πρέπει να το χρωματίσουμε έτσι. Αν τους δίνεις δηλαδή, πώς θα το πω τώρα, την αφορμή, θα οδηγηθούν και αυτά, θα βρουν τον δρόμο τους. Όλα θέλουν, κατά την άποψή μου, όλα θέλουν χρόνο. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν γίνεται. Όλα θέλουν ένα χρόνο και τον κατάλληλο χρόνο να οριμάσουν. Όπως είπες, αυτό το κίνημα λίγο ξεκίνησε από το εξωτερικό, έτσι είναι στην Ελλάδα, ακόμα είμαστε λίγο πίσω. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ξέρεις, αυτό παρακολουθώ πάρα πολύ στο εξωτερικό και μέσω του διαδικτύου και μέσω της δορυφορικής τηλεόρασης. Υπάρχει, ας πούμε, από όλα αυτά που έχω δει πάρα πολλά πράγματα, Αμερική και Αγγλία, υπάρχει μια καταπληκτική εκπομπή στο BBC, το BBC 1, παίζει 4 και 4 το κάθε μεσημέρι. Που λέγεται Money for Nothing. Εκεί τι κάνουνε, για να δεις και πόσο πίσω είμαστε. Υπάρχουν μεγάλα κέντρα ανακύκλωση σε κάθε πόλη. Φαντάσου μια μάντρα σκρά που πάνε τώρα εμάς και πετάνε τα μέταλλα, αλλά είναι χωρισμένη σε πεδία, πάει ο κόσμος μόνος του και πετάει. Φαντάσου ένα κενό κοντέινερ και πετάει μέσα ό,τι έχει ξύλο, τα πετάει. Ό,τι είναι μέταλλο το πετάει. Ό,τι είναι ύφασμα. Μιλάμε χωρισμένα τα πάντα σε όλη την Αγγλία. Και εκεί λοιπόν είναι η παρουσιάστρια ή ένας άλλος παρουσιαστής, είναι πάντα δύο ή τρεις εναλλάσσονται και πάνε και παίρνουν, ξέρω εγώ, ένα ντουλάπι που πέταξε ένας. Παίρνουν κάποια υφάσματα. Παίρνουν ό,τι μπορείς να φανταστείς, κάτι συντεργές. Ένα κάγκελο πεταμένο. Και το πάνε στον κατάλληλο που ξέρουν που κάνουν upcycling, γιατί λέω ότι είναι πάρα πολύ εκεί ανεπτυγμένοι. Ασχολείται, φαντάζομαι, του το δίνει να το φτιάξει. Συνήθως τα έπιπλα, και εκεί υπάρχει αυτό, τα βάφουνε, τους κάνουν διάφορα stencil και από εκεί που ήταν ένα επιπλάκι τηλεόρασης για πέταμα, ελεϊνό δηλαδή, ελεϊνό, με δύο χρωματάκια, δύο stencil, δείχνει όλη την διαδικασία που κάνει, ας πούμε, ο καλλιτέχνης, μετά που παρουσιαστής πάει και το πουλάει. Είσαι διάφορα antique shop, ας πούμε, που υπάρχουν, ή σε second hand shops. Αλλά επειδή πάρα πολύ. Βλέπεις την εκπομπή και ζηλεύεις, έτσι. Τρελάνε, εγώ συνέχεια και βλέπω τέτοια. Να δεις λοιπόν το τυφλάκι και να το πουλάει 450 λίρες. Αυτά που γίνονται από σίδερο εδώ, γιατί είναι ένας τρομερός σκοτσέζος σιδεράς, που ό,τι σίδερο του παίρνουν, το κάνει κάτι καταπληκτικά πουλιά, φιλαράκια. Αυτό θα πουλάει 1.000-1.500 λίρες. Και του γυρνάει λοιπόν πίσω ο παρουσιαστής από αυτόν που τα πήρε από την ώρα που τα πέταγε και του λέει: ορίστε, του λέει, έχω κάτι για σένα. Μετά τα έξοδα του καλλιτέχνη, δηλαδή ο σιδεράς, έχει πάρει, ξέρω εγώ, και 1.000 λίρες και έχουν μείνει και άλλες 1.000 που τα δίνει σε αυτόν. Αλλά μιλάμε για άλλη φιλοσοφία. Εκεί οι άνθρωποι είναι, πρώτα απ' όλα σου λέμε το πώς είναι στημένο που κάνουν την ανακύκλωση. Μετά υπάρχουν όλες αυτές. Θεωρούν και τιμή να πάρεις κάτι σε second hand. Ναι. Εδώ ακόμα υπάρχει λίγο η ηρωνία. Σου λέει θα πάρω το δεύτερο χέρι, θα πάρω το σκουπίδι. Το σκουπίδι. Ναι, ακριβώς. Ακόμα λίγο την ηρωνία. Υπάρχει να του πω ένα κόμπλεξ. Θέλουμε ένα χρονικό διάστημα αυτό το πράγμα λίγο για να. 20 χρόνια δεν είναι πολύ. 20 χρόνια. Ναι. Εκεί τα κάνουμε όλα. Έχουμε φάει μάλλον τα 10, θέλουμε άλλα 10. Σιγά-σιγά πιστεύω να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα και να δούμε κι εμείς αυτό που βλέπεις στην Αγγλία στο BBC 1. Το 4 και 4 το Money for Nothing λέγεται η εκπομπή, είναι καταπληκτική. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες, απλά αυτή είναι ακριβώς για αυτό που μιλάμε. Είναι το upside, δηλαδή ένας που θέλει να ενημερωθεί, οπότε θα πάρει το BBC 1 να δει αυτή την εκπομπή και θα καταλάβει. Αν μπορεί, ναι. Γιατί σκοπός είναι να είσαι λίγο μπροστά από αυτό που έρχεται. Ακριβώς. Και εσύ είσαι μπροστά από αυτό που έρχεται τώρα. Προσπαθώ. Δεν το λέω για να σου κάνω κομπλιμέντο, αλλά είσαι ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή έχεις δει κάτι που έρχεται από το μέλλον. Ακριβώς. Αυτό είναι να δίνουμε, δηλαδή το νόημα τελικά είναι να δίνουμε δεύτερη ευκαιρία. Βοηθάμε στο περιβάλλον, βοηθάμε στη μείωση του τραπεζικού αποτυπώματος, γιατί δεν πολεμούμε το περιβάλλον. Κάτι που θα πήγαινε στα σκουπίδια, εμείς το ξαναχρησιμοποιούμε. Και να προσθέσω κάτι άλλο, και το βλέπουμε και εμπορικά. Οι τιμές που γίνονται έξω αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε είναι εξωφρενικές. Υπάρχει το site το etsy.com που είναι το αμερικάνικο που πουλάει κυρίως χειροτεχνίες, δηλαδή δεν υπάρχει μόνο το eBay. Αν μπείτε εκεί, επειδή είναι πάρα πολύ προσεγμένο, αν δείτε πράγματα, είναι χειροτεχνίες. Ναι, μεν φτιάχνεις και ένα σκουλαρικάκι που κάνεις. Ας πούμε αυτό το δικό μου τώρα, αυτό το γκρουνό, εκεί μπορεί να το βρεις, αυτό έτσι όπως τώρα, έτσι, μπορεί να το βρεις $500. Και το αγοράζουμε. Το σημαντικό είναι αυτό, ότι υπάρχει αγοραστικό κοινό. Υπάρχει αγοραστικό δυναμικό κοινό που αυτά τα κυνηγάει. Τα κυνηγάει, όχι απλά περιμένει να το βρει στον τρόπο του. Γιατί ψάχνει να βρει. Γιατί όλα αυτά, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, είναι
One of a kind, έτσι τα ονομάζουν όλα. Α, είναι μια, ναι, γιατί... OOAK. Αφενός είναι χειροποίητο και αφενός αποκλείεται να ξανακάνεις ποτέ το ίδιο. Ακόμα, ακόμα και εσύ ο ίδιος, δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν ότι με τη ζάδα του ποδηλάτου, δεν θα, δεν θα κάνεις το ίδιο. Η ζάδα δεν θα είναι ίδια. Δεν θα είναι ίδια, θα την κόψα. Ναι, αυτό μετά θα είναι σώξιλο. Αποκλείεται να βρω γιατί θα είναι σώξιλο. Δεν υπάρχει τίποτα και η αναστασία. Είναι one of the time. Ένα τίτλο. Ναι, 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 είναι, ένα, είναι ένα μοναδικό. Και γι' αυτό είναι και ψηλές τιμές. Ελπίζουμε κάποια στιγμή εδώ στην Ελλάδα να το δούμε αυτό, να δούμε να πάρουν αξία όλα αυτά. Και οι καλλιτέχνες που κάνουν ψάρι, γενικά οι καλλιτέχνες που γενικά είναι λίγο υποβαθμισμένοι εδώ στη χώρα μας, πιστεύουμε κάποια στιγμή όλα αυτά να βρουν την αξία τους στην πραγματική και οι καλλιτέχνες να μπορούν και να αμείπονται πλέον στις τιμές που τους αξίζουν. Φίλε Κοσμά, Αναστασία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.